Με χειροπέδε κατέληξε 40χρονο από τη Λευκοσία, ο οποίο νόμιζε ότι βρήκε τρόπο να κλέβει από το καζίνο τη Λεμεσού, σημαδεύοντα μάλιστα με μαεστρία τα τραπουλόχαρτα με αιχμηρό αντικείμενο το οποίο είχε τοποθετημένο στον δεξί του αντίχειρα. Τι ύποπτε κινήσει του 40χρονου παίχτη μυρίστηκε ωστόσο ο υπεύθυνο βάρδια του υποστατικού, ο οποίο ενημέρωσε την αστυνομία. Μέλη του τα Λεμεσού μετέβηκαν στο μέρο όπου εντόπισαν 40χρονο κάτοικο Λευκοσία και από έλεγχον του κλειστού κυκλώματο διαπιστώθηκε ότι πιο πάνω από τι αρχέ Δεκεμβρίου επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά το καζίνο και επιδιδόταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Από τι καθημερινέ σχεδόν επισκέψει του στο καζίνο, ο ύποπτο, σύμφωνα με έλεγχο που διενεργήθηκε μέσω των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθηση, αποκόμισε χρηματικό ποσό 14.000 ευρώ, χρησιμοποιώντα πάντα την ίδια τακτική. Τα σημαδεμένα τραμπουλό χαρτά παραλήφθηκαν ω τεκμήρια, καθώ επίση από σημαντικό έλεγχο και έρευναν στον χώρο που βρισκόταν, εντοπίστηκαν και άλλα τεκμήρια τα οποία και παραλήφθηκαν ω τεκμήρια. Ο ύποπτο συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα για δικήματα απάτη και αθέμη του πλεονεκτήματο και εξαπάτηση και κατοχή μία μη εξουσιοδοτημένου εξοπλισμού κατά παράβαση του νόμου που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία των καζίνο. Το προϊόν οδηγήθηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου και εναντίον του εξασφαλίστηκε διάταγμα κράτηση για 8 μέρε.